Λοιπόν, πάμε Τζακάρτα. Εκεί θα συναντήσουμε τον κύριο Παναγιώτη Πεντεφράγκα. Να σας ευχαριστήσω για ακόμα μία φορά για τη σύνδεσή μας. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα. Εγώ ευχαριστώ για την τιμή που κάνετε και με την πάση. Είστε... Γιατί μου λείπει και η επαφή με τους Έλληνες εδώ πέρα. Χαρά μας, χαρά μας. Είστε ένας από τους ελάχιστους Έλληνες περιοχής. Διορθώστε με. Ναι, ελάχιστοι. Ναι, δεν είναι πάρα πολύ. Και τώρα καλοκαίρι έχουν πάει στην Ελλάδα ζήτημα να είμαστε. Στην Τζακάρτα ζήτημα να είμαστε καμιά εικοσαριά. Οι μισοί από αυτούς βρίσκονται στην Ελλάδα για διακοπές τώρα. Καμιά εικοσαριά σε ένα πληθυσμό σαν τη μύγα μέσα στο γάλα ούτε καν. Ναι, η Τζακάρτα έχει πάνω από 20 εκατομμύρια. Εδώ τώρα, εγώ που σας μιλάω, το συγκρότημα κατοικιών που μένω εδώ, τα κτίρια δεν μπορείτε να τα δείτε τώρα, είναι νύχτα εδώ πέρα, είναι ναι. 10 και μισή το βράδυ. Κατοικούμε κάπου 12 με 14.000 άνθρωποι σε ένα χώρο 300-400 στρεμμάτων. 10 πολυόροφα κτίρια είναι. 14.000 άνθρωποι. Ναι, κάπου εκεί. Για πείτε μας εκεί με τον κορονοϊό πώς τα πάτε, είχαν ξεφύγει λίγο τα πράγματα. Ναι, δυστυχώς και χθες σήμερα είμαστε οι πρώτοι σε κρούσματα στον πλανήτη με πάνω από 50.000 κρούσματα, ενώ μέχρι το Μάιο τα πηγαίναμε αρκετά καλά. Μετά το Μάιο, μετά μια μεγάλη θρησκευτική μουσουλμανική γιορτή του Λεμπαράν, τα κρούσματα πήραν απάνω και τώρα είμαστε ξανά σε lockdown. Τώρα εγώ εδώ που κάθομαι είναι μικρά εστιατόρια, αλλά είναι όλα κλειστά και έχουν πάρει και τις καρέκλες το πρωί. Δουλεύουν μόνο take away. Μάλιστα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Λοιπόν, το μήνυμά σας προς τους κριτικούς που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, το μήνυμα του μοναδικού, ένας από τους 20, είναι εκεί στην Τζακάρτα της Ινδίας. Ποιο είναι? Ναι. Ινδονησία, συγγνώμη, Ινδονησία. Ναι, κάντε το εμβόλιο, παιδιά. Κάντε το εμβόλιο. Και υπομονή. Μάλιστα. Να περάσει αυτό το... Να σας ευχαριστήσω. Αυτή η λέλαπα. Πρέπει όλοι να βάλουμε πλάτη. Κύριε Πεντεφράγκα, να σας ευχαριστώ. Να είστε ευχαριστώ καλά. Ευχαριστώ πολύ για την τιμή να σας. Είστε καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλό καλοκαίρι από τη μακρινή Ινδονησία.